Επιστρέφουμε τώρα σε ρεπορτάζ τοπικής επικαιρότητας. Το Click Away από την επόμενη Δευτέρα επιστρέφει. Χθες μάθαμε, ακούσαμε, σχολιάσαμε τις αντιδράσεις των εμπόρων σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα Χανιά. Πάμε να ανοίξουμε μία συζήτηση με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χανίων, τον κύριο Γιώργο Τοπολιανάκη. Κύριε Τοπολιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς, κύριε Παναγιωτόπουλε, και σε όλους τους τηλεθεατές σας. Να έχουμε μια χρονιά σίγουρα με υγεία και ευημερία. Η πολιτική του Δευτέρα, ανοίγω τα καταστήματα και την επόμενη Δευτέρα τα κλείνω. Βοηθά, κύριε Τοπολιανάκη. Να κάνω κι εγώ ένα υποκειμενικό σχόλιο, αν μου επιτρέπετε. Φυσικά και όχι, δεν είμαστε ακορντεόν, ούτε περιμένουμε τα βιολιά για να κάνουμε κονσέρτο. Σήμερα ακούστηκε ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Σταμπουλίδης, να ξανααναγγείλει το άνοιγμα της Δευτέρας. Εγώ από την πλευρά μου και γενικά ο εμπορικός κόσμος δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει και τεράστια εμπιστοσύνη με όλες τις παλινοδίες που ζούμε το τελευταίο πενθήμερο. Υπήρξε και μια σχετική ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Χανίων, σωστά, ιδιαίτερα αιχμηρή. Ναι. Προσπαθούμε πάντα το πρόβλημα να το εστιάζουμε. Δεν είμαστε εδώ για να χαϊδεύουμε αυτιά και πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Το σωστό, όταν είναι σωστό, θα το πούμε, και όταν είναι λάθος. Και ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή. Θα σας εξηγήσω ακριβώς για ποιο λόγο. 30 Δεκεμβρίου υπήρχε μια οικία που έλεγε ότι 3 του Γενάρη θα μπορούσαν να ανοίξουν τα καταστήματα που έχουν είδη τροφίμων. Αυτό άλλαξε μέσα στο βράδυ, δηλαδή στις 30 Δεκεμβρίου 12 παρα 5, βγήκε καινούρια οικία που έβαζε μέσα το λιανικό εμπόριο σε μια αχρίαστη Κυριακή επιπλέον από τις 8. Άρα ξεκινάμε το πρώτο φάουλ. Πάμε να ελευθερώσουμε λίγο σιγά σιγά τις Κυριακές με την ουσιαστικά τη δικαιολογία της πανδημίας. Έχουμε βγάλει ανακοίνωση ότι εμείς είμαστε κλειστά, αλλάζει οικία, προσπαθούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Έρχεται η μέρα της Κυριακής, τα καταστήματα φυσικά και δεν θα άνοιγαν. Βγαίνει ο Υπουργός Ανάπτυξης εκείνο το πρωί και λέει ότι αυτό που ζητάμε δηλαδή και εμείς, ότι πρέπει τα καταστήματα σε περιοχές που δεν έχουν οικοφορτίο, σκεφτόμαστε να τα ανοίξουν. Αυτά λέει διαστόματος ο κ. Γεωργιάδης και μέσα σε μια ώρα ο κ. Πέτσας βγαίνει και κάνει ολικό lockdown. Πιστεύουμε ότι κανείς δεν θα ήθελε να ήταν στη θέση τη δικιά μας, που πρέπει να προσπαθούμε να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις χωρίς να μπορούμε. Την επόμενη Δευτέρα λοιπόν Click Away επιστρέφει και μετά έχουμε και μια συνέχεια με το Click in Shop. Ευχόμαστε να υπάρχει το Click in Shop, γιατί μόνο έτσι μπορεί να λειτουργήσει η αγορά, και πραγματικά ευχόμαστε να ανοίξουν επιτέλους τα καταστήματα όπου δεν υπάρχει οικοφορτίο, ώστε να μπορέσουμε να πάμε σε μια κανονικότητα. Είχαμε ένα στόχο μετά το άνοιγμα του Click Away, υπήρχε ένα στόχος περίπου να πιάσουμε το 30% του τζίρου από τον περσινό Δεκέμβριο. Αυτό ως ο στόχος επετέφθη. Όχι ότι θα πανηγυρίζουμε επειδή επετέφθη, γιατί καταλαβαίνετε ότι για να γίνει κατά αυτό. Κατά τη διάρκεια των γιορτών, κύριε Τοπολιανάκη, διορθώστε με. Το γιορτών. Οπότε σημαίνει ότι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις δούλεψαν με το Click Away, υπήρξαν δηλαδή παραγγελίες. Υπήρχαν παραγγελίες. Προσέξτε να σας πω. Δεν έγινε ακριβώς με τον τρόπο που πρότεινε το κράτος. Καταλαβαίνετε, είδατε όλοι τι ακριβώς έγινε στους δρόμους και στα καταστήματα. Κάποιοι έκαναν τα στραβά μάτια, κάτι προσπαθήσαμε. Το σίγουρο ότι δεν μπήκε κόσμος μέσα στα καταστήματα. Ναι. Τηλεφωνικές παραγγελίες, έχετε δίκιο. Ναι. Έγινε. Μέσω Facebook, μέσω πώς το λένε, social media, ναι, γενικά. Ναι. Κάπως έτσι έγιναν οι αγοροπολισίες. Είχαμε λοιπόν το στόχο, τον πιάσαμε. Αυτό φυσικά δεν μας ευχαριστεί, έτσι δεν μπορούμε. Απλά είναι για να καλύψουμε κάποιες τρύπες και μπρος στο μηδέν το 30% του τζίρου του Δεκεμβρίου, για να μην μπερδευόμαστε, έτσι. Η πτώση είναι τεράστια. Η πτώση μετράει για το έτος τουλάχιστον στον μείον 50% από τον περσινό χρόνο. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή και πρέπει συνδυαστικά με αυτά που θα πρέπει αυτή τη στιγμή το κράτος να αρχίζει να δίνει, να προσπαθήσει να βοηθήσει όσο μπορεί περισσότερο τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, τονίσατε στην ανακοίνωσή σας, έτσι δεν είναι? Ξεχώρισε αυτή τη φράση. Ναι. Γιατί υπάρχουν πολλές παλινοδίες, αναδιαστήματα δυστυχώς και αλλαγές που δεν μπορούμε να τις προλάβουμε.
Μάλιστα, και το... δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε, γιατί δεν εισακουγόμαστε σε πράγματα που ζητάμε σε ένα κράτος ισονομίας, μάλλον σε ένα κράτος δικαίου ζητάμε ισονομία. Λουκέτα έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα στο λιανικό εμπόριο, κύριε Τοπολιανάκη? Δυστυχώς υπάρχουν και θα ενταθούν πολύ περισσότερο το επόμενο τρίμηνο, όταν με το καλό θα θέλουμε να ευελπιστούμε ότι θα βγούμε από αυτή την πανδημία. Θα είναι και το μεγαλύτερο κύμα φυγής, γιατί αλλάζει σεζόν, δεν θα έχουν εξοφληθεί εμπορεύματα που έχουν ήδη αγοραστεί. Και αυτό θα είναι το λυπηρό για επιχειρήσεις που χωρίς εμπορεύματα δεν θα μπορούν να ξανανοίξουν. Να πάμε και στις εκπτώσεις. Εκπτώσεις. Δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου, είναι 11 του μήνα. Είναι τη μέρα που ο κ. Σταμπουλίδης αυτή τη στιγμή λέει ότι θα ξανανοίξουμε με τη μέθοδο του Click Away. Κρατάω μικρό καλάθι. Έχει ακουστεί και κάτι ότι υπάρχει περίπτωση να αναβληθούν οι εκπτώσεις. Νομίζω ότι αυτό δεν θα φέρει καμία αλλαγή. Οι εκπτώσεις θα πρέπει να παραμείνουν στην περίοδο που είναι αυτή τη στιγμή. Αν περάσει η σεζόν και δεν έχουμε ανοίξει, δεν υπάρχει κανένας λόγος να προχωράει παραπέρα και κάποιοι που έχουν φέρει καινούργια εμπορεύματα να πρέπει να τα πλάνε με εκπτώσεις. Οπότε δηλαδή έναρξη εκπτώσεων την 11η Ιανουαρίου και διαρκεί αυτή η περίοδος μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, σωστά έτσι είναι, κύριε Τοπολιανάκη? Ναι, μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Εμείς αυτό που ζητάμε σίγουρα είναι, αν η Κρήτη είναι καθαρή, να ανοίξει και να προχωρήσουμε, μάλιστα, σε μια κανονικότητα, να δούμε τι μπορούμε να περισσώσουμε. Κύριε Τοπολιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή χρονιά και πάλι. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Με υγεία και ευημερία. Πραγματικά το εύχομαι σε όλους μας, και υπομονή. Μάλιστα. Υπομονή και δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.